πλέον έχουμε υποσχεθεί ότι θα είναι ένα φεστιβάλ θεσμός. Χαροποιούμε ιδιαίτερα γιατί βλέπω τον κόσμο, βλέπω την προσέλευση αυτή που ακολουθεί. Πραγματικά μας δίνει δυνατότητα, μας δίνει δύναμη. Είμαστε υποχρεωμένοι πλέον το θεσμό αυτό να τον αναβαθμίσουμε και κάθε χρόνο να το κάνουμε καλύτερο. Πιστεύω ότι ο θεσμός αυτός θα αναδείξει την περιοχή του Αγίου Παντελήμωνα αλλά και ευρύτερα του Δήμου του Αρχιδαίου. Και ο στόχος μας είναι αυτός. Να δημιουργούμε εκδηλώσεις σημαντικές για τον τόπο μας που θα δίνουν μια υπεραξία και προ πάντων θα ικανοποιούμε τον κόσμο με ποιοτικές εκδηλώσεις σε χώρους όπως αυτός εδώ σήμερα. Πραγματικά ένας χώρος όπως βλέπετε κι εσείς, αξιόλογος και σημαντικός που δεν το βρίσκει κανείς σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Η λίμνη Βεβολίνδος από φέτος θα αναδειχθεί, θα πω χωρίς να θέλω να πω κάτι περισσότερο, ανάλογα με τα πρέσβη. Και θα το καθιερώσουμε και θα το αποτύχουμε αυτό, διότι εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και οι ιδιαίτερο συνεργάτες μου, έχουν πιστέψει αυτό το θεσμό. Από ό,τι βλέπετε, εργαστήκα σκληρά την τελευταία εβδομάδα και καταφέρα να κάνω αυτές τις υποδομές έτσι να διευθυνθεί τον κόσμο, να κάθονται περίπου 1.500 άνθρωποι θα είναι καθιστοί. Αλλά και οι υπόλοιποι κάθονται σε αυθεντικούς χώρους, όπως είδα τα πατάρια που χρησιμοποιήσαμε, για να μην υπάρχει κανείς το κόλλημα, να έχει επαφή και ορατότητα με την εξέδρα που είναι μέσα στη λίμνη. Εγώ σας ευχαριστώ και όλα εσάς τα μέσα που πραγματικά βοηθάτε να αναδειχθεί αυτό το γεγονός, διότι ο στόχος μας είναι να το προβάλλουμε και πέρα από την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ.